Κύριε Πρόεδρε, πριν από ακριβώς ένα χρόνο, κατ' επιταγή των Ευρωπαίων πολιτών, εκδώσαμε το ψήφισμα για το δικαίωμα στο νερό. Απαιτούσαμε τότε κατά γράμμα από την Επιτροπή να μην προωθεί με κανέναν τρόπο την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων ίδρυυσης στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής ή οποιασδήποτε άλλης ενωσιακής διαδικασίας και να τις εξαιρέσει μόνιμα από τους κανόνες εσωτερικής αγοράς, από οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία και να τις παρέχει σε προσιτές τιμές. Χθες το Κουαρτέτο, σε συνεργασία με την πρόθυμη και υπάκουη ελληνική κυβέρνηση, ενέταξε στο υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων και το νερό και την αποχέτευση της Ελλάδας για 99 ολόκληρα χρόνια. Ευτυχώς ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, Ευκλήδης Τσακαλώτος, δήλωσε ότι όσο είναι αυτός υπουργός, δεν πρόκειται να πουληθούν. Από ό,τι φαίνεται, το μόνο που μας μένει για να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια και τον λόγο ύπαρξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και τη βαρύτητα των ψηφισμάτων μας, είναι ή να υποχρεώσουμε το Κουαρτέτο να χρήσει τον κύριο Τσακαλώτο μόνιμο Υπουργό Οικονομικών για τα επόμενα 99 χρόνια, ή την Επιτροπή να συμμορφώνεται με τα ψηφίσματά μας. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, και τα δύο φαντάζουν το ίδιο με τα φυσικά. Σας ευχαριστώ. Grazie, onorevole Papadakis. Οι δηλώσεις Ερντογάν για την αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, όπως και αυτές του Τουρκικού Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος, που εγείρουν ανύπαρκτα ζητήματα κυριαρχίας για 16 ελληνικά νησιά.